δουλειάς. Μια μέρα κίνησε να πάει στο κοινή και χωρίς να ξέρει κανείς πώς και γιατί, το άλογό του σηκώθηκε στα δυο του πόδια. Άρχισε να φλιμητρίζει άγρια και τον πέταξε κάτω. Και ο βασιλιάς τραυματίστηκε θανάσιμα και φώναξαν γιατρούς και μάγους να τον κάνουν καλά. Και τον έβγαλαν. Μόνο που τώρα πια ο βασιλιάς δεν θα μπορούσε να περπατάει με τα δυο του πόδια. Χρειαζόταν στήριγμα. Και έτσι του φτιάξαν δυο χρυσά δεκανίκια. Όμως ο βασιλιάς δεν μπορούσε να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε άλλους που είναι ικανοί. Ήθελα να είναι ο πρώτος ανάμεσα σε ίσους. Και έτσι βγήκε βασιλική διαταγή απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την πολιτεία. Ακούσατε, ακούσατε! Ακούσατε, ακούσατε! Βασιλική διαταγή! Νέοι, γέροι και παιδιά, αυλικοί και δουλικά, αγρότες και στρατιώτες, από σήμερα θα περπατάτε όλοι με δεκανίκια. Ήταν τόσο παράλογη η διαταγή που πολλοί την αψήφισαν. Όταν όμως άρχισαν να πέφτουν τα κεφάλια, νεκρή και η σιγή έπεσε στην πολιτεία. Ο μόνος θόρυβος που έσπαγε αυτή τη σιγή ήταν ο θόρυβος από τα δεκανίκια. Χτύπαγαν απάνω στις πλάκες και στο πατημένο χώμα. Και πέρασαν τα χρόνια. Και οι γέροι μεγάλωσαν και έφυγαν. Και γεννήθηκαν καινούργια παιδιά που δεν είχαν δει ποτέ κανένα να περπατάει ελεύθερος, χωρίς στηρίγματα. Και πέρασαν τόσο πολύ τα χρόνια που ο γέρος σε βαθιά γεράματα πέθανε. Αυτός ο μικρός στην ψυχή του βασιλιάς, πέθανε. Και τότε, στην άκρη ενός δάσους, ζούσε ένας ερημίτης, γέρος, και ήταν ο μόνος που δεν χρησιμοποιούσε τα δεκανίκια, παρά μόνο όταν κατέβαινε στο χωριό να αγοράσει τσάι και ρύζι. Έτρεξε λοιπόν μπροστά στους συγχωριανούς του, πέταξε τα δεκανίκια με τόλμη και τους είπε: «Μπορώ να περπατήσω! Δεν ξέμαθα ποτέ! Ελάτε! Είναι μέσα στη φύση σας να περπατάτε ελεύθεροι!» Και κάποιοι νέοι τον ακολούθησαν και πέταξαν τα δεκανίκια και άρχισαν να προσπαθούν να περπατήσουν, αλλά έπεσαν κάτω και πληγώθηκαν. Και τότε όλο το χωριό τον γέρο τον πήρε με τις πέτρες και τον έδιωξε. Και όπως ανέβαινε για να πάει στο σπίτι του, κατάλαβε ο γέρος πως ακόμα κι αν είσαι σκλάβος μιας ανυμπόριας που δεν υπάρχει, αν είσαι για πολύ καιρό, δεν μπορείς να ελευθερωθείς από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί η ελευθερία δεν θέλει μόνο τόλμη. Θέλει και υπομονή, θέλει και υπομονή, θέλει και επιμονή, θέλει και πειθαρχία. Και θέλει πάνω απ' όλα να το θες μες στην καρδιά σου και όχι να στην επιβάλλουν οι άλλοι. Και έτσι ο γέρος έπεσε να κοιμηθεί. Μες τη νύχτα άκουσε ένα σούρσιμο έξω από την πόρτα του. Δεν έδωσε σημασία, ο αέρας σκέφτηκε. Αλλά μετά από λίγο το σούρσιμο έγινε ρυθμικό χτύπημα πάνω στην πόρτα του και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Και τότε, ανοίγοντας την πόρτα, είδε μέσα στο σκοτάδι 10 λαμπερά μάτια, 10 ζευγάρια λαμπερά μάτια. Ήταν οι νέοι του χωριού που είχαν έρθει να του ζητήσουν μια χάρη. Θα μας μάθεις να περπατάμε. Μάθε μας να στεκόμαστε ελεύθεροι. Του ζήτησαν. Τι να σας μάθω, βρε παιδιά, του είπε ο γέρος. Εγώ δεν έμαθα ποτέ τίποτα. Εγώ απλά δεν ξέμαθα. Πώς να σας διδάξω κάτι που δεν ξέμαθα. Αλλά εκείνοι επέμειναν και έμειναν μαζί του. Και μέρα με τη μέρα, μήνα με τον μήνα, δυνάμωσαν τα πόδια τους και στάθηκαν όρθιοι. Και άρχισαν στην αρχή να περπατάνε και μετά να χοροπηδάνε και τελικά να χορεύουν χορούς ξεχασμένους. Και έτσι όπως ήταν στην έκσταση της ελευθερίας και της κίνησης, κατέβηκαν στο χωριό και άρχισαν να χοροπηδάνε και να χαίρονται μπροστά στους συγχωριανούς τους. Και εκείνοι, ο ένας μετά τον άλλον, άρχισαν να πετάνε τα δεκανίκια. Ο γέρος από πιο πίσω άρχισε να φωνάζει: «Περιμένετε! Μη! Θέλει υπομονή η ελευθερία! Σιγά σιγά! Θέλει βήμα-βήμα!» Αλλά εκείνοι δεν τον άκουσαν και έπεσαν με τα μούτρα. Εκείνα δίπλα. Σπασίματα, πληγές, βογγητά, ουρλιαχτά, αναταραχή. Έφτασαν και οι στρατιώτες του βασιλιά για να συλλάβουν τους ταραχοποιούς. Και τους έπιασαν και θυμήθηκαν τον παλιό τον νόμο. Τον νόμο που έλεγε «θανατική ποινή». Και είπε ο καινούριος βασιλιάς «σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος». Και χάθηκε ο γέρος, χάθηκαν και τα παλικάρια. Και από τότε, σε εκείνη την πολιτεία, δεν ξαναπερπάτησε κανείς χωρίς δεκανίκι.
Δεν ξαναπερπάτησε κανένας ελεύθερα πάνω στα πόδια του. Μόνο κάτι παραμυθάδες, καμιά φορά στα παραμύθια τους, λένε πως σε μια ξεχασμένη πολιτεία, κάπου μέσα στον χρόνο, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που βάδιζαν ελεύθεροι και όρθιοι. Άραγε, λέτε να είναι αλήθεια ή είναι όλα παραμύθια.